της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνας. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα σήμερα, αδελφοί μου? Για την Μεγαλομάρτυρα, την ένδοξο νύφη του Χριστού, την πάνσοφη Εκατερίνα. Για να έρθουμε στην Εκκλησία να την τιμήσουμε, να την υμνήσουμε και να ζητήσουμε τις μεσητείες της, να λειτουργηθούμε και να αγιαστούμε. Εκατερίνα και σοφή και παρθένος, εκδεξίφους και μάρτης, ό καλά τρία. Τρία βασικά γνωρίσματα είχε η Αγία, αδελφοί μου χριστιανοί. Σοφία, παρθενία και μαρτύριο. Πρώτον, σοφία. Ήταν όχι απλώς επιστήμον, αλλά πανεπιστήμιο έμψυχο η Αγία Εκατερίνα. Είχε σπουδάσει φιλοσοφία, ιατρική, αστρονομία, μαθηματικά. Εγνώριζε όλους τους αρχαίους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς και φιλοσόφους. Εγνώριζε πολλές γλώσσες. Παράλληλα όμως με την κοσμική μόρφωση είχε την κατά Θεό γνώση. Είχε την κατά Θεό σοφία. Δεν έμοιαζε σαν τους επιρμένους εκείνους εγκεφάλους, ίδια παραφουσκωμένα ασκιά με την υπερηφάνεια των στήρων τεχνολογικών ή δίθεν επιστημονικών των γνώσεων. Δεν έμοιαζε με τους σοφούς και φιλοσόφους του νυν αιώνος και του απατεώνος, οι οποίοι βλέπουν τον άνθρωπο μόνον σαν βιολογικό όν, μόνο σαν ύλη. Με τη σοφία του Θεού, με τη σοφία του Σταυρού, η οποία μπορεί να είναι σκάνδαλο και μορία στους απίστους, η Αγία Εκατερίνη κατετρόπωσε 150 ρήτορες και φιλοσόφους ειδωλολάτρες. «Τις Θεός Μέγας, ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός ο ποιόν θαυμάσει αμόνος». Και όχι μόνο τους κατατρόπωσε, αλλά τους έπεισε μετά από ένα συνταρακτικό διάλογο και μια μεγαλειώδη ομολογία πίστεως να γίνουν χριστιανοί. Και όχι μόνο να γίνουν χριστιανοί, αλλά και να μαρτυρήσουν για το Χριστό την οδό, την αλήθεια, τη ζωή και το φως του κόσμου. Δεύτερο γνώρισμα της Αγίας, παρθενία. Έλαμπε και ακτινοβολούσε, όχι μόνο από φυσικό κάλος, ήταν βέβαια Αγία Εκατερίνη μεγαλόσωμη και ωραιότατη γυναίκα, αλλά κυρίως από το πνευματικό κάλος της παρθενίας. Δεν έδινε το βάρος στην γυναικεία εξωτερική ομορφιά της και επίδειξε, αλλά στον καλοπισμό του εσωτερικού ανθρώπου. Ποια κορίτσια σήμερα στην αμαρτωλή και μιχαλίδα εποχή μας, ποιες γυναίκες τιμούν την παρθενία? Και όμως στην παρθενία υπάρχει η αληθινή δόξα και η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το χρυσό στολίδι, αυτό το κόσμημα είχε η Αγία Εκατερίνα, η πανέφημος νύμφη του Χριστού, και αρνήθηκε την πρόταση γάμου με τον ακόλαστο και εμπαθή ειδωλολάτρη Μαξιμίνο, ηγεμόνα της Αλεξανδρίας. Τρίτο γνώρισμα της Αγίας, μαρτύριο. Έχετε δει, αγαπητοί μου, την βυζαντινή εικόνα της Αγίας Εκατερίνας? Η Αγία παρίσταται καθιστή, δίπλα της υπάρχουν πολλά βιβλία και διαβήτες και άλλα όργανα μαθηματικά και συμβολίζουν την κοσμική φιλομάθεια και μόρφωσή της. Επίσης, εικονίζεται ο τροχός και το βασανιστικό όργανο πάνω στο οποίο ξέσχισαν το Άγιο Σώμα της οι τύρανοι. Και πάνω στον τροχό κρατάει στο αριστερό της χέρι τον εσταυρωμένο. Και είναι σαν να του λέγει «Χριστέ μου, για τη δική σου αγάπη εμαρτύρησα, σε νυφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλό, και συσταυρούμε και συνθάπτωμε το βαπτισμό σου». Ηρωική μορφή, μεγάλη ψυχή, ούτε νιάτα υπολόγισε, ούτε λογάριασε, ούτε ομορφιές, ούτε πλούτη, ούτε δόξες, ούτε επιστήμες, ούτε την ίδια της τη ζωή, προκειμένου να κερδίσει και να μην απολέσει τον Χριστόν.
ηγούμε, τα πάντα σκύβαλα σκουπίδια, είναι ή να Χριστόν κερδίσω», είπε με το οδυνηρό αλλά ένδοξο μαρτύριό της. Το Άγιο Λείψανό της μετά την σφαγή το έπειραν άγγελοι για να το προφυλάξουν και το πήγαν στη διπλανή κορυφή του Σινά, όπου το βρήκαν μετά από πολλά χρόνια Άγιοι ασκητές. Μέχρι σήμερα, αγαπητοί μου χριστιανοί, διατηρείται στην Ιερά Μονή του Σινά η Αγία Εκατερίνη, το Λείψανό της. Εύχομαι να σας αξιώσει ο Θεός κάποτε να πάτε να προσκυνήσετε και να πάρετε χάρη και ευλογία από την πάνσοφον Εκατερίνη, την πολιούχον Σινά, την βοήθεια ημών και αντίληψην. Διευχών της Αγίας Μητρός ημών Εκατερίνης, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.